Στο Άλυσος Νέας Σμύρνης, στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών 2013, θα παρακολουθήσουμε σήμερα την εκδήλωση της Ένωσης Υπηρωτών Νέας Σμύρνης Παλαιού Φαλήρου, η Τιτάνη. Μαζί μας τον κύριο Καλογρίδη, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Νέας Σμύρνης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σήμερα είμαστε για την εκδήλωση των Υπηρωτών. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Μάλιστα. Παρακολούθησα όλες τις εκδηλώσεις των πολιτιστικών συλλόγων, όπως και σήμερα βέβαια των υπηρωτών. Μ' αρέσει που διατηρούν αυτές οι ομάδες την παράδοση, η οποία είναι από τα λίγα που έχει μείνει σε εμάς τους Έλληνες, μετά την αλωτρίωση όλων των, των μεγαλύτερων ομάδων, οι οποίες πλήγησαν κοινωνικά και οικονομικά και αξιακά. Και μπορώ να πω ότι έχω βιώματα υπηρώτικα, διότι η προηγούμενη εργασία μου, που είμαι τέως εκπαιδευτικός, ήμουν 25 χρόνια δίπλα σε υπηρώτες. Καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί με την κυρία Δελεγιάννη, η οποία είναι υπεύθυνη παιδείας Νέας Σμύρνης και είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Υπηρωτών Νέας Σμύρνης και η Τιτάν. Και σήμερα, εφόσον συμμετέχει στις Ιωνικές Γιορτές, θα θέλαμε να μας πει δύο λόγια για το Σύλλογο. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ το φιλόξενο κανάλι το NSTV που βρίσκεται τόσο κοντά στους πολιτιστικούς συλλόγους και προβάλλει τη δουλειά μας. Είναι μια δουλειά ερασιτεχνική και γι' αυτό όσοι παρακολούθησαν την παράσταση είχαμε ουσιαστικές ατέλειες. Αυτό όμως που μας διακρίνει είναι η αγάπη για την παράδοση, το μεράκι και η αλληλεγγύη ανάμεσα στους πολιτιστικούς συλλόγους. Κάναμε μια προσπάθεια, είχαμε κάποιο αποτέλεσμα, ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε ακόμη καλύτεροι. Αυτό που με ενθουσίασε ήταν η σύσσωμη παρουσία όλων των πολιτιστικών συλλόγων της Νέας Σμύρνης και αυτό νομίζω από μόνο του αποτελεί μήνυμα. Μήνυμα ότι όπως πολλές φορές έχω πει, η πρωτογενής πηγή παραγωγής πολιτισμού είναι η πολιτιστική σύλλογη. Θέλουμε ενίσχυση, στήριξη και την αγάπη σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αφετήθωμα, να ξαποστάσεις λίγο και να μας φτιάξεις το ντουρμπέκι, τρέχει. Για φέρει τώρα να το φτιάχνουμε, να δούμε τι έχει αυτό το ντουρμπέκι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Πνευματικό, που είναι πρόεδρος του ΣΑΦΑΝΣ, αλλά είναι και επιρώτης, οπότε θα μας πει δύο λόγια για τη σημερινή βραδιά. Τι είναι για εσάς να είστε από Ήπειρο? Είναι πολύ σημαντικό, όσο μεγαλώνω καταλαβαίνω καλύτερα τις ρίζες μου και τα ακούσματα αυτά είναι βαθιά ριζωμένα μέσα μου και μόλις ακούω το κλαρίνο και το παίξουμε το κλαρίνο δεν μπορώ να λείψω από μια τέτοια εκδήλωση. Υπάρχει κάτι που θα θέλετε να πείτε, που θα θέλετε να βελτιωθεί όσον αφορά το κομμάτι των υπηρωτών σήμερα? Έχετε κάποιο παράπονο για την αντιμετώπιση των υπηρωτών, για κάποια πράγματα που θέλετε να βελτιωθούν? Όχι, νομίζω ότι καλά λειτουργήσε όλο το σκηνικό. Και η σκηνοθετική πλευρά και η μουσική πλευρά νομίζω πολύ καλά ήταν. Και μια ευχή εκ μέρους των υπηρωτών και από εσάς ως Νεσμηνιώτης. Πάντα ενωμένοι, πάντα οι σύλλογοι να υπάρχουν, όπως υπάρχουν και οι αθλητικοί σύλλογοι, υπάρχουν και οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Αυτό μας ενώνει. Δεν πρέπει να χαθεί ποτέ αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.